Κύριε Ζενογόπουλε, πολύ μας αγάπησαν οι έξω ξαφνικά, έτσι. Δηλαδή, είδαμε έναν Ντάισεμπλουμ σήμερα, χθες τον Γιούνκερ, σήμερα το Μοσκοβισί, ο οποίος εντάξει, έχει πολύ καιρό που εκφράζεται φιλικά. Είναι λίγο να προβληματίζεται κανείς από ένα σημείο και μετά όμως. Δεν νομίζω. Γιατί? Δεν νομίζω. Η προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης ήταν να κλείσουμε την αξιολόγηση χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις και να οδηγήσουμε την ελληνική οικονομία σε μια πορεία ανάκαμψης, και νομίζω ότι μέχρι στιγμής το σχέδιο της κυβέρνησης υλοποιείται κανονικά. Και είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που εδώ και καιρό οι Ευρωπαίοι, τουλάχιστον αξιωματούχοι, στην διαδικασία των διαπραγματεύσεων τοποθετούνται υπέρ της ελληνικής πλευράς. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από τότε που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δημόσια δήλωση του ίδιου του εκπροσώπου της, του κ. Σχοινά, είχε πει ότι για τις καθυστερήσεις στην αξιολόγηση δεν ευθύνεται φυσικά η ελληνική κυβέρνηση, αλλά οι παράλογες απαιτήσεις που βρίσκονται στο τραπέζι από την μεριά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Επομένως, δεν έρχεται σαν μια έκπληξη το γεγονός ότι το σύνολο των Ευρωπαίων αξιωματούχων θεωρούν ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί εντός των επόμενων εβδομάδων και μάλιστα πριν από το τέλος της 22ης Μαΐου. Δεν νομίζω ότι πρόκειται για αγάπη, αλλά για μια αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Σας το έθεσα έτσι, κύριε Ζενακόπουλε, διότι δεν έχει περάσει πολύ καιρό. Είναι 2 χρόνια από το δημοψήφισμα, που θυμόμαστε όλοι εκείνο το τελεσίγραφο Γιούνκερ, για το οποίο έγινε το δημοψήφισμα. Και χθες βλέπαμε το Γιούνκερ, δεν το λέω αναγκαστικά για καλό ή για κακό, έτσι. Μια διαπίστωση κάνω ή μια σύγκριση, αν θέλετε. Λοιπόν, και χθες είδαμε το Γιούνκερ να σηκώνει εκείνος πρώτος την επίθεση φιλίας, ας το πούμε έτσι, απέναντι στην Ελλάδα. Δεν είναι. Καλά είναι αυτά για τη διαπραγμάτευση. Το θέμα είναι, ξέρετε, το πόσο νερό μπήκε στο, πόσο νερό μπήκε σε αυτό το αυλάκι όλη αυτή την περίοδο, γεννά κάποιους προβληματισμούς. Εντάξει, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Ναι, καταλαβαίνω πώς το λέτε. Μέχρι τον Ιούλιο του 2015 βρισκόμασταν σε μια κατάσταση γενικής σύγκρουσης. Από τη στιγμή που καταλήξαμε σε μια συμφωνία και πάρθηκε η πολιτική επιλογή ότι πήραμε ό,τι περισσότερο μπορούσαμε μέσα από τη διαδικασία των εξάμηνων διαπραγματεύσεων, και ξέρετε ότι φτάσαμε και εμείς στα πολιτικά μας όρια και η ελληνική κοινωνία έφτασε στα δικά της όρια, αλλά στήριξε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια η οποία έγινε. Από εκεί και πέρα δεν είχε κανένα νόημα να συνεχίζεται μια συγκρουσιακή λογική, μια διαρκής λογική που δεν μπορούσε να παράξει περισσότερα αποτελέσματα από, από αυτό που πάραξε. Δηλαδή, νομίζω ότι από εκεί και πέρα είπαμε ότι θα εφαρμόσουμε τη συμφωνία, θα προσπαθήσουμε να διαπραγματευτούμε έτσι ώστε η συμφωνία να εφαρμοστεί με τον καλύτερο και τον κοινωνικά πλέον βιώσιμο τρόπο, και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Και έχουμε αποδείξει και στους Ευρωπαίους αξιωματούχους αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο ότι όταν χρειάζεται να συγκρουστούμε για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας, αυτό θα το κάνουμε και αυτό το κάνουμε. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι έχει κανένα νόημα να διατηρούμε μια πολεμική κατάσταση, εφόσον τα πράγματα πλέον φαίνεται ότι μπαίνουν σε μία σειρά και η χώρα μπορεί να οδεύσει με ασφάλεια στην έξοδο από την κρίση και την επιτροπή. Όλα δείχνουν, το είδαμε και στο ρεπορτάζ, θα μας πείτε κι εσείς αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, ότι η συμφωνία κλείνει. Και αυτό είναι μια αντικειμενική παραδοχή, ότι είναι μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη. Αυτό που αναρωτιέται κανείς σε ένα δεύτερο επίπεδο, για να συνεχίσω αυτό που σας είπα, είναι εμείς ήρθαμε πιο κοντά στο Γιούνκερ, στον Ντάισεμπλουμ, ή εκείνοι σε εμάς, ή είμαστε στη μέση? Είναι ένα πρόβλημα, κύριε Ζενακόπουλε. Είναι ένα θέμα για το οποίο αναρωτιέται ο κόσμος. Από τη στιγμή που υπάρχει ένας πολιτικός συμβιβασμός, κυρία Κρυβοπούλου, αυτός συντελείται στο κοινό έδαφος μεταξύ των δύο. Και εμείς κάναμε υποχωρήσεις και οι Ευρωπαίοι έκαναν υποχωρήσεις και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έκανε υποχωρήσεις. Θυμάστε ότι πριν από λίγο καιρό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ζητούσε 4,5 δισεκατομμύρια επιπλέον μέτρα, και αυτό στο οποίο καταλήγουμε είναι μια συμφωνία η οποία βεβαίως έχει αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος, βεβαίως έχει
υποχώρησε από την ελληνική πλευρά, αλλά την ίδια στιγμή έχει και υποχώρηση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή την αποδοχή του γεγονότος ότι μαζί με τα αρνητικά μέτρα θα υπάρξουν και θετικά μέτρα. Επομένως, σε μία διαπραγμάτευση, ξέρετε ότι πάντοτε η λύση βρίσκεται στο μέσο μεταξύ της απόστασης που χωρίζει τις εμπλεκόμενες πλευρές. Νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Ούτε η σημερινή κυβέρνηση έχει αποδεχθεί το δόγμα της λιτότητας, το οποίο προωθείται, εν πάση περιπτώσει, από τις συντηρητικές δυνάμεις στην Ευρώπη, ούτε οι συντηρητικές δυνάμεις της Ευρώπης έχουν αποδεχθεί την δική μας πολιτική ατζέντα ή το δικό μας πολιτικό σχέδιο. Αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε είναι να βρίσκουμε κάθε φορά μια χρυσή τομή, να βρίσκουμε ένα κοινό έδαφος και μέσα από συμβιβασμούς να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε στον τελικό μας στόχο. Ποιος είναι αυτός ο στόχος? Να μπορέσουμε να οδηγήσουμε τη χώρα έξω από την Επιτροπία και να μπορέσουμε να ανακτήσουμε την οικονομική μας κυριαρχία. Και από εκεί και πέρα η πολιτική σύγκρουση, η πολιτική αντιπαράθεση θα επανέλθει σε μια κανονικότητα και θα φανεί ποια είναι τα διαφορετικά πολιτικά σχέδια μεταξύ αριστεράς και δεξιάς. Αν και θεωρώ ότι ακόμα και σήμερα αυτό μπορεί να γίνει σαφές, διότι δεν είναι ίδιο το μείγμα της πολιτικής το οποίο ασκείται από τη σημερινή κυβέρνηση, ναι, με την πολιτική την οποία ασκούσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, για παράδειγμα. Πριν πάμε σε αυτό, κύριε Ζανακόπουλο, θέλω να δούμε λίγο τα επιμέρους αυτής της συμφωνίας και κυρίως, καταρχάς, συμφωνείτε κι εσείς με αυτό που βλέπουμε στο ρεπορτάζ? Είναι έτσι δηλαδή? Μέχρι την Κυριακή περιμένουμε κλείσιμο της συμφωνίας, όντως? Υπάρχει ναι, αυτός... κοιτάξτε να δείτε, μετά την 7η ναι. Απρίλη, όπου εν πάση περιπτώσει υπήρξε μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών, της ελληνικής κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, στην οποία λύθηκαν τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Αυτά τα οποία απομένει να γίνουν είναι να βρεθεί κοινός τόπος σε μια σειρά από τεχνικές λεπτομέρειες. Νομίζω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε καταφέρει να βρούμε αυτές τις λύσεις στα επιμέρους τεχνικά προβλήματα, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στο χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε πάρα πολλές φορές πει ποιο είναι. Δηλαδή, συγκεκριμένα, να ολοκληρωθεί το νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, να ψηφιστεί εντός των 15 πρώτων ημερών του Μαΐου και στη συνέχεια οι θεσμοί να γράψουν το compliance report και να πάμε στο Eurogroup, έτσι ώστε να μπει και η σφραγίδα για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Εσείς δεν λέγατε όμως, και δικά σας στελέχη και αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής το Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά, εσείς δεν ήσασταν εκείνοι που λέγατε ότι είναι αντισυνταγματική η προνομοθέτηση? Όχι, κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο λέγαμε τώρα, και εξακολουθούμε να λέμε, ότι είναι αντισυνταγματική η νομοθέτηση υπό αίρεση. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο δεν αποδεχθήκαμε να νομοθετήσουμε φορολογικά μέτρα επιβάρυνσης υπό αίρεση κατά τη διαδικασία της πρώτης αξιολόγησης. Από εκεί και πέρα, το να νομηθείτε μια κυβέρνηση και ένα κοινοβούλιο με ημερομηνία έναρξης του νόμου τον οποίο ψηφίζει, η οποία είναι μεταγενέστερη, είναι πάγια κοινοβουλευτική πρακτική. Δεν υπάρχει θέμα συνταγματικότητας ως προς αυτό. Από εκεί και πέρα, το ότι πολιτικά ενέχει, θα μπορούσε να δημιουργήσει, εν πάση περιπτώσει, προβληματισμούς, αυτό είναι κατανοητό. Ωστόσο, το είπαμε ήδη από τις 20 Φλεβάρι, όταν υπήρξε το πλαίσιο της συμφωνίας που έχουμε σήμερα μπροστά μας. Και τι είχαμε πει τότε? Ότι εμείς αναγκαζόμαστε να κάνουμε μια υποχώρηση από την αρχική μας θέση. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο επίσης κάνει μια υποχώρηση από την δική του θέση, δεχόμενο την νομοθέτηση μέτρων μηδενικού δημοσιονομικού αντικτύπου, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο μπορέσαμε να βρούμε και μια λύση στο θέμα της δεύτερης αξιολόγησης και να οδεύουμε σήμερα προς την ολοκλήρωσή της. Και θεωρείτε ότι δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα ως προς την ψήφιση των μέτρων, δηλαδή, με βάση αυτό που περιγράφετε? Κοιτάξτε να δείτε, αυτό το οποίο προσπαθήσαμε να κάνουμε ήταν το καλύτερο δυνατό, δεδομένων των πολιτικών συσχετισμών στην Ευρώπη και δεδομένων της εσωτερικής κατάστασης. Εκτιμώ ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα, και για έναν ακόμα λόγο, διότι είναι η πρώτη φορά που κλείνει η αξιολόγηση μέσα στα 7 χρόνια της κρίσης που δεν υπάρχει επιπλέον δημοσιονομική επιβάρυνση. Ξέρετε, θυμάστε πάντοτε στις αξιολογήσεις για να μιλάνε για δημοσιονομικό κενό. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε πια δημοσιονομικό κενό. Μιλάμε για αλλαγή του δημοσιονομικού μείγματος με μηδενική επιπλέον επιβάρυνση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξουν μέτρα τα οποία δεν θα ήταν ποτέ επιλογή μας, αν δεν βρισκόμασταν υπό καθεστώς επιτροπίας. Θα πάμε σε αυτά, κύριε Τζανακόπουλε, και θα μείνουμε και όλα σε αυτά, διότι τα μέτρα που θα υπάρξουν
αφορούν μείωση συντάξεων, αφορούν μείωση του αφορολόγητου και τα μέτρα αυτά είναι πλήγμα στις βασικές σας κοινωνικές συμμαχίες εκτός των άλλων. Θα φτάσουμε όμως αυτό. Προηγουμένως θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή λέτε και εσείς, επικυρώνετε και εσείς αυτό που λέει σήμερα το ρεπορτάζ, ότι μέχρι την Κυριακή τελειώνει, σε λίγες μέρες κατατίθεται στη Βουλή και τα πράγματα παίρνουν τον δρόμο τους. Θέλω να σταθούμε στο θέμα του χρέους. Τα μέχρι στιγμής δεδομένα που έχουμε, ναι, μεν έχουμε δηλώσεις καλής πρόθεσης, θα τις χαρακτήριζα εγώ, οι οποίες δεν συνιστούν ακόμη δέσμευση, εκτός αν δεν βλέπω κάτι, είναι λίγο θολό, είναι λίγο ασαφές ότι θα γίνει για το χρέος. Εσείς έχετε πει ότι δεν θα πάρετε κανένα μέτρο αν δεν λυθεί το θέμα για το χρέος. Από την άλλη, στο παρασκήνιο εξετάζεται πολύ σοβαρά το σενάριο της αλαμοποίησης. Το σενάριο δηλαδή να σπάσετε τη συμφωνία στη μέση και να πάει κλιμακωτά. Τι γίνεται εδώ? Πού βρισκόμαστε ως προς αυτό? Θα βρεθούμε ενώπιον κάποιου αυνηδιασμού ενδεχομένως? Όχι, όχι. Νομίζω ότι χρειάζεται μια διασαφήνιση ως προς το τι συζητείτε αυτή τη στιγμή για το χρέος. Ναι. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει πει το εξής, ότι δεν θα συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα αν δεν υπάρξει ένας προσδιορισμός του σχεδίου για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Μέτρα δηλαδή τα οποία θα εφαρμοστούν μετά το 2018. Ναι. Δηλαδή τι ζητά το Δήμο του τώρα? Ζητά να προσδιοριστούν τα μέτρα τα οποία θα αξιολογηθούν μετά το τέλος του προγράμματος και στη συνέχεια θα εφαρμοστούν εφόσον τότε κριθεί ότι υπάρχει ανάγκη. Ακριβώς αυτό είναι και το κλειδί για να μπορέσει η χώρα να μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, που είναι το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τη στήριξη των ελληνικών ομολόγων, και θα βάλει τη σφραγίδα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σε ό,τι αφορά το αξιόχρεο της χώρας. Αυτό πώς θα γίνει? Αν υπάρξει αυτός ο προσδιορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων, τότε θα έχουμε επιτύχει τον σκοπό της συνολικής συμφωνίας. Και όλοι αυτή τη στιγμή δηλώνουν, και ο πρόεδρος Γιούνκερ στη χθεσινή του συνέντευξη και ο κύριος Ντάιζελγκλουμ σήμερα και ο κύριος Μοσκοβισί και ο κύριος Ντομπρόφσκης, αλλά και οι Γερμανοί αφήνουν να εννοηθεί ότι υπάρχει συμφωνία ως προς αυτή τη βασική απέτηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Ούτως ή άλλως, αν δεν υπάρξει συμφωνία ως προς αυτή ακριβώς την απέτηση, η οποία, αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι και λογική απέτηση, τότε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θα συμμετέχει στο πρόγραμμα. Πράγμα το οποίο ξέρετε ότι δεν δημιουργεί πρόβλημα στην Ελλάδα, δημιουργεί πρόβλημα στη Γερμανία. Σύμφωνη, αλλά... Επομένως, εφόσον ολοκληρωθεί η τεχνική συμφωνία, θα ανοίξει και ο δρόμος για τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος. Και έχω την πεποίθηση ότι μέχρι το τέλος του Μάη θα έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα ανοίξει το δρόμο για την ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Αυτό είναι το διακύβευμα σημείο, αυτή τη στιγμή. Ναι. Ποιο θα είναι το σημείο εκείνο το οποίο θα θεωρηθεί σημείο εκκίνησης για το χρέος? Θα είναι μια δήλωση, θα είναι μια τοποθέτηση, θα είναι μια υποσχετική, θα είναι μια συμφωνία, θα είναι ένα προσύμφωνο? Τι θα είναι για το χρέος, κύριε Τζανακόπουλε? Θα είναι μια απόφαση του Eurogroup, τουλάχιστον αυτό ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, στην οποία θα προσδιορίζονται τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν μετά τη λήξη του προγράμματος. Στις 22 Μαΐου, σε αυτό το Eurogroup λέτε. Η γενικότητα της περιγραφής είναι ακόμα θέμα πολιτικής διαπραγμάτευσης, στην οποία πολιτική διαπραγμάτευση εμπλέκονται ο ESM, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η ελληνική πλευρά, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, αλλά και όλες οι χώρες μέλη της Ευρωζώνης. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Οικονομικών πάρα πολλές φορές έχουν δηλώσει ότι τα μέτρα τα οποία θα πάρθουν, επειδή ακριβώς τα ζητάει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και επειδή ακριβώς η Γερμανία έδωσε ένα δικαίωμα βέτο στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης για τη δεύτερη αξιολόγηση, θα ψηφιστούν μεν, αλλά επειδή έχουν χρόνο έναρξης εφαρμογής την 1η-1η του 2019, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν εφόσον δεν ενεργοποιηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Ή εφόσον δεν προσδιοριστούν καταρχήν μέχρι το τέλος του Μάη τα μεσοπρόθεσμα και εφόσον δεν εφαρμοστούν μετά το τέλος του προγράμματος. Πώς θα διότι το κάνετε, ξέρετε, μεσολαβεί 1,5 χρόνος αυτό το μεταξύ ξαναπεί. Της ψήφισης των Σύμφωνη. Μέτρων και της έναρξης εφαρμογής τους. Ας το δούμε λίγο στην πράξη αυτό, κάνοντας μια προβολή στο άμεσο μέλλον. Πώς θα γίνει στην πράξη αυτό? Θα τα περάσετε στη Βουλή?
Όλα δείχνουν ότι θα ψηφιστούν τα μέτρα. Θα είναι νόμος του κράτους. Και θα έρθετε και θα πείτε σε ένα χρόνο, δεν τα εφαρμόζω. Πώς θα γίνει αυτό? Ακούστε, έχει... αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πάρει... Πώς θα γίνει ακούστε, αυτό. Ακούστε. Ναι. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν πάρει αυτό που θέλει και δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα, δεν έχει κανένα νόημα να εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία ζητούσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Διότι ξέρετε, κανένας άλλος από την Ευρώπη δεν τα ζητάει αυτά τα, αυτά τα μέτρα. Όμως σπέβδεται να τα περάσετε τώρα στη Βουλή. Σπέβδεται παρόλα αυτά να τα περάσετε τώρα στη Βουλή. Θα μου πείτε, είναι μέρος της συμφωνίας. Καλά είπα, είναι μια συμφωνία μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, των Ευρωπαϊκών Θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης. Είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας της 7ης Απρίλη, έτσι ώστε να μπορέσουμε να βρούμε τη χρυσή τομή που θα εμπλέκει το σύνολο των μερών για να μην υπάρξουν νέες αναταράξεις στην ελληνική οικονομία. Λέτε λοιπόν ότι όταν δεν συντρέχουν αυτοί οι λόγοι, δεν θα συντρέχουν αυτοί οι λόγοι, θα πείτε δεν τα εφαρμόζω. Εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους ψηφίστηκαν, δεν θα εφαρμοστούν. Αυτό δεν θα έχει συνέπειες. Οι μοναδικές συνέπειες τις οποίες θα μπορούσε να έχει θα ήταν να φύγει το Διεθνές Νομισμα... Ακούστε. Για τον κόσμο θα είναι καλό. Σας λέω ακούστε γιατί έχω διαρκώς επιστροφή και έρχεται ο ήχος τριπλός. Λοιπόν, οι συνέπειες τις οποίες θα μπορούσε να έχει η μη εφαρμογή των μέτρων θα ήταν συνέπειες που θα προέρχονταν από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Θα οδηγούσαν στην αποχώρηση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Αν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχει ήδη αποχωρήσει από το πρόγραμμα, τότε δεν θα υπάρξει καμία απολύτω συνέπεια. Γιατί σας λέτε, δεν θα εφαρμόσετε κανένα μέτρο. Αυτό λέτε. Όχι, δεν θα εφαρμόσουμε τα μέτρα τα οποία ζητά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να συμμετέχει στο πρόγραμμα. Δηλαδή, αυτά είναι τα βαριά μέτρα. Δηλαδή τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου, ας πούμε. Τη μείωση των συντάξεων και τη μείωση του αφορολόγητου που αλλάζουν το δημοσιονομικό μείγμα, διότι ξέρετε ότι μείωση, μείωση 1% του 2019 και μείωση του 1% του 2020 έρχονται μαζί με μέτρα ελάφρυνσης αντίστοιχου μεγέθους. 1% δηλαδή και 1%. Αυτό μοιάζει, ξέρετε, λίγο, μακάρι να γίνει έτσι, αλλά... Θεωρώ πάρα πολύ εύλογη μια καχυποψία που υπάρχει και την ακούω από τον κόσμο να τη διατυπώνει. Ότι εντάξει, μας τα λένε τώρα αυτά για να περάσουν μαλακά τα μέτρα, τα οποία είναι μέτρα, τα οποία μπορεί να μην εφαρμοστούν από την επομένη, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για άλλη μια φορά. Θα εφαρμοστούν, μπορεί και το 18, μπορεί και το 19, ακόμη και το 20, όπως είπε ο Ντάισεμπλουμ σήμερα. Ωστόσο, ο χρόνος, όπως ξέρουμε όλοι, περνάει πάρα πολύ γρήγορα και οι πρώτοι που θα πληγούν αν εφαρμοστούν είναι οι συντάξεις, οι συνταξιούχοι. Και οι πιο βαριά τροθέντες, ας πούμε, από τα μνημόνια, που είναι οι μέση πολίτες από την υπερφορολόγηση και από όλη αυτή την αφέμαξη. Και ακούγεται και σχολιάζεται και είναι, ξαναλέω, εύλογη η καχυποψία του κόσμου, ότι εντάξει, αυτό τώρα είναι ένα πυροτέχνημα για να περάσουν στα μαλακά όλα και ποια θα κυβέρνηση θα είναι εκείνη η οποία δεν θα μπορέσει να θα πει δεν εφαρμόζω τα μέτρα που εγώ ψήφισα και τα έβαλα και στο τραπέζι κιόλας. Ακούγεται κάπως. Κοιτάξτε, ότι ακούγεται κάτι, ότι ακούγεται κάπως και ότι υπάρχει μια εύλογη καχυποψία των πολιτών απέναντι στο πολιτικό σύστημα είναι δεδομένο. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ όμως είναι ότι δεν είναι πυροτέχνημα, γιατί προσπαθώ και νομίζω ότι προσπαθούμε όλοι και νομίζω ότι το επιτυγχάνουμε να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε, σε αυτή τη δήλωση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών. Δηλαδή ότι εφόσον αυτός που ζητά τα μέτρα είναι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όχι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή ο ESM, εφόσον το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν θελήσει να συμμετέχει, τότε δεν υπάρχει και κανένα απολύτως πολιτικό ή οικονομικό νόημα να εφαρμοστούν τα μέτρα. Δηλαδή δεν είναι ένα επικοινωνιακό περιτέχνημα το οποίο πετάγεται άνευ επιχειρηματολογίας. Υπάρχει ένα επιχείρημα πίσω από αυτό που σας λέω. Το πρώτο είναι αυτό. Επίσης όμως θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω ότι βεβαίως καταλαβαίνω ότι και οι συντάξεις και το αφορολόγητο, η μείωση δηλαδή κατά 1% των δαπανών του κράτους για το συνταξιοδοτικό και η αύξηση των εσόδων του κράτους δια της μείωσης του αφορολογήτου δημιουργούν πράγματι μεγάλα προβλήματα. Ωστόσο, αυτό το οποίο έχουμε προσπαθήσει και νομίζω ότι σε ένα αρκετά μεγάλο βαθμό το έχουμε καταφέρει είναι να δημιουργήσουμε ένα πακέτο μέτρων ελάφρυνσης τα οποία προσανατολίζονται κατά κύριο λόγο προς τις κοινωνικές εκείνες ομάδες οι οποίες θα πληγούν από τα μέτρα αυτά. Δηλαδή,
Μέτρα που έχουν να κάνουν με τη μείωση του έμφυα, έχουν να κάνουν με τη μείωση του χαμηλού φορολογικού συντελεστή, έχουν να κάνουν με την αύξηση κοινωνικών δαπανών σε μια σειρά από υπηρεσίες, οι οποίες κατά κύριο λόγο ξέρετε ότι χρησιμοποιούνται από ανθρώπους κοινωνικών στρωμάτων που δεν έχουν τη δυνατότητα να καταφύγουν στην ιδιωτική οικονομία. Και είναι ακριβώς γι' αυτό το λόγο που σας λέω ότι γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια εξισορρόπησης των περικοπών ή των μειώσεων αυτών. Βεβαίως για τα αντίμετρα δεν μπορεί... τώρα αναφέρεστε. Ναι, μιλάω για τα αντίμετρα. Βεβαίως αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί στο σύνολό του. Ωστόσο νομίζω ότι θα υπάρξει μια τελική ισορροπία η οποία θα είναι αφενός κοινωνικά βιώσιμη και αφετέρου θα πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε καθεστώς οικονομικής ανεξαρτησίας. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται υπό το βάρος της Επιτροπίας, υπό το βάρος ενός προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, για το οποίο υπάρχουν ευθύνες. Για ποιο λόγο έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Υπάρχει μια τεσσαρακονταετία η οποία ήταν, κατά την οποία γινόταν όργιο κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος, γινόταν όργιο φοροδιαφυγής από τις ισχυρές κοινωνικές ομάδες και άλλα πολλά τα οποία έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε κατά καιρός. Πριν πάμε στο... να επιστρέψουμε λίγο στο παρόν, κύριε εκπρόσωπε. Είπαμε για το 18, είπατε για το 19. Αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα. Ακόμη και να μην εφαρμοστούν τα μέτρα, αυτό δεν αλλάζει την πραγματικότητα την οποία υφίσταται σήμερα η ελληνική κοινωνία. Υφίσταται μια φορολογική αφέμαξη, η οποία δεν της επιτρέπει πλέον να ζει, είτε νοικοκυριό είναι, είτε μικρή και μεσαία επιχείρηση είναι, είτε οτιδήποτε. Έχουν μειωθεί οι συντάξεις στο μη περαιτέρω και εγώ σας λέω ότι τηρούνται όλα έτσι και εξελίσσονται όλα έτσι όπως τα εύχεστε και τα δουλεύετε και το... Ευχόμαστε όλοι να λήξει η αξιολόγηση, να μπούμε στην ποσοτική χαλάρωση και να αλλάξει η εικόνα. Θέλω να σας ρωτήσω να μου πείτε, η άμεση αντιστοίχηση μιας καλής εξέλιξης προς την κοινωνία, ποια θα είναι, τι θα αλλάξει δηλαδή, αμέσως μετά το πέρας της αξιολόγησης, με τους ευνοϊκότερους όρους που έχει θέσει η Αθήνα, εγώ θα σας πω. Λοιπόν, κανένας δεν αρνείται ότι η ελληνική κοινωνία έχει υποστεί πολλά. Έχει υποστεί ένα βαρύτατο πρόγραμμα. Και δεν αντέχει τίποτα παραπάνω, έτσι. Ένα βαρύτατο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, το οποίο να σας θυμίσω ότι μεταξύ του 2010 και του 2015 είχε συνολικά μέτρα ύψους 65 δισεκατομμυρίων ευρώ. Είχε μείωση του ΑΕΠ για περίπου 25%, είχε εκτείναξη της ανεργίας από το 7% στο 27%. Αυτή την κατάσταση παρέλαβε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή την κατάσταση παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Και προσπαθούμε μέρα με τη μέρα, βήμα το βήμα, να την αλλάξουμε. Θέλω να σας πω μερικά πράγματα. Την άγρια φορολόγηση δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Ακούστε, η άγρια φορολόγηση δεν νομίζω ότι μιλάτε προφανώς για ένα. Για το, ότι το σύνολο μάλλον της φορολογικής πολιτικής έχει καθοριστεί από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο που μπορώ να σας πω είναι ότι εφόσον βρισκόμαστε σε πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής και έχουμε κάποιους στόχους να πετυχαίνουμε, με κάποιο τρόπο θα πρέπει να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι. Σας είπαμε ότι δεν, σας είπα και προηγουμένως, δεν καταφέραμε να κάνουμε όλα όσα θα θέλαμε, κάναμε πάρα πολλά. Ωστόσο είναι τουλάχιστον υποκριτικό, για παράδειγμα από δυνάμεις αντιπολίτευσης, να μιλάνε για υπερφορολόγηση τη στιγμή που τα φορολογικά μέτρα που έχει πάρει η κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμα, το τρίτο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, είναι 1,8 δισεκατομμύρια για τον ΦΠΑ και, και περίπου 900 εκατομμύρια άλλα φορολογικά μέτρα. Όταν μεταξύ του 2010 και του 2015 είχαν πάρθει τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια ή 35 δισεκατομμύρια φορολογικά μέτρα επί βάρος της ελληνικής κοινωνίας. Λοιπόν, επομένως καταλαβαίνετε ότι τα μεγέθη, τα μεγέθη είναι κάπως ασύμμετρα. Και αυτός αυτό όμως που είναι προσπαθώ και ο λόγος, να εξηγήσω είναι... Αυτός είναι και ο λόγος, κύριε Τζανακόπουλε, συγγνώμη που σας διακόπτω, έχετε και αυτό το πρόβλημα της επιστροφής. Αυτός είναι και ο λόγος. Ο κόσμος που υποφέρει, που πονάει, και δεν λαϊκίζω τώρα, γιατί είναι πραγματικότητα αυτή, η καθημερινότητα των πολιτών. Ακόμη και να γνωρίζει ποιος ευθύνεται, σημασία έχει ότι δεν μπορεί να ταπεξέλθει, δεν μπορεί να ζήσει την καθημερινότητά του. Αυτό που περιγράψατε για το πώς συσσωρεύτηκαν όλα κτλ., αυτό καθιστά ακόμη χαμηλώνει πάρα πολύ τις αντοχές των ανθρώπων.
Αυτό είναι το. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Το πρόβλημα του παρόντος αυτή τη στιγμή. Και το ξέρετε, για φαντάζομαι. Να μπορέσουμε να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα και να μπορέσουμε να βελτιώσουμε το επίπεδο ζωής των μεγάλων στρωμάτων της κοινωνικής πλειοψηφίας, αν θέλετε, αυτό το οποίο χρειάζεται δεν είναι να εστιάζουμε μόνο στην φορολογία, είναι ένα συνολικό πολιτικό σχέδιο το οποίο θα εγγυάται την ανάπτυξη, την αναδιανομή, τη δυνατότητα αύξησης των μισθών, την προσπάθεια αντιστροφής του κλίματος που επικρατεί στην αγορά εργασίας, και νομίζω ότι αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει πολλά από αυτά. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί λέω ότι δεν είναι μόνο η υπερφορολόγηση. Από το 2012 μέχρι το 2014 ανατράπηκε η συνολική εικόνα της αγοράς εργασίας στη χώρα. Από μία ισορροπία περίπου 60%-65% θέσεων μερικής απασχόλησης, πλήρους απασχόλησης και 35% θέσεων μερικής απασχόλησης, ανατράπηκε η ισορροπία και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο 40% πλήρη απασχόληση και 60% μερική απασχόληση. Αυτή η πορεία για να αντιστραφεί χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται μια σειρά από πρωτοβουλίες, στις οποίες, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και βλέπετε από το ρεπορτάζ που έχετε, είμαστε απολύτως μόνοι μας. Διότι η Νέα Δημοκρατία, για παράδειγμα, στην προσπάθεια που κάναμε για την αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, μας έλεγε ότι το καθυστερούμε δήθεν την αξιολόγηση, γιατί έχουμε ιδεοληψίες που έχουν να κάνουν μόνο με την αριστερά. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει πάντως με την εσωτερική συνομιλία μεταξύ σας. Αυτό που θέλετε το περνάτε πάντως. Και ο κόσμος αυτό αξιολογεί είτε θετικά είτε αρνητικά. Θέλω να πω ως προς τα ζητήματα και τα θέματα εκείνα, τα οποία αφορούν αυτό που συζητούσαμε μόλις. Την καθημερινότητά του, τις αντοχές του και τη δυνατότητα να περιμένει. Τι να περιμένει δηλαδή, τελειώνει η αξιολόγηση, παίρνουμε και το χρέος. Τι θα σημαίνει αυτό μετά το τέλος του 18, τι θα περιμένει για να αλλάξει? Είναι απλώς ένα κοιτάξτε, σχήμα το αρκετά πράγμα μακρινό. Το πρώτο πράγμα το οποίο θα σημάνει το κλείσιμο της αξιολόγησης και ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης θα είναι μια αναπτυξιακή πορεία, και από εκεί και πέρα θα τεθεί το μεγάλο πολιτικό ερώτημα πώς αυτή η αναπτυξιακή πορεία θα ωφελήσει όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους. Και εκεί πέρα θα τεθούν και οι μεγάλες πολιτικές διαχωριστικές γραμμές. Θα αρχίσουν να δανείζουν τράπεζες, ας πούμε, αν πούμε στην ποσοτική χαλάρωση, λέω παράδειγμα. Δεν είναι μόνο αυτό. Βεβαίως θα αυξηθεί η ρευστότητα, βεβαίως θα υπάρξει βελτίωση του οικονομικού κλίματος, βεβαίως θα υπάρξουν μεγάλες επενδύσεις. Όμως το ζήτημα, το πραγματικό πολιτικό ερώτημα δεν είναι αυτό. Το πραγματικό πολιτικό ερώτημα είναι πώς η ανάπτυξη, η οποία θα επιταχυνθεί από μία σφραγίδα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ότι η ελληνική οικονομία είναι σταθεροποιημένη και η Ελλάδα είναι αξιόχρεη, πώς λοιπόν αυτή η ανάπτυξη, η οποία θα προκύψει από αυτή την κίνηση, θα διαχυθεί στο σύνολο της κοινωνίας και δεν θα μείνει ως λάφυρο στα χέρια κάποιων λίγων. Σας είπα, ένα μέτρο από αυτά είναι ότι θα πρέπει να επαναρρυθμιστεί η αγορά εργασίας. Και ξέρετε ότι κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης καταφέραμε να πετύχουμε την επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και του θεσμικού πλαισίου στο σύνολό τους, δηλαδή και της αρχής ευνοϊκότητας ρύθμισης. Και το έχουμε περάσει και αυτό εδώ από την εκπομπή. Το θέμα είναι να υπάρχουν από το Σεπτέμβριο, λοιπόν, επιχειρήσεις για να προσλαμβάνουν κόσμο, κύριε Τζανακόπουλε. Ορίστε. Λέω, το θέμα είναι να υπάρχουν επιχειρήσεις για να προσλαμβάνουν κόσμο. Ακριβώς αυτό προσπαθώ να σας πω. Ότι δηλαδή με την εμπέδωση ενός κλίματος ασφάλειας και με την επαναφορά της σταθερότητας στην ελληνική οικονομία θα υπάρξει αυτό το κύμα της αύξησης των επενδύσεων, της δυνατότητας, ας πούμε, των επιχειρήσεων να αρχίσουν να λειτουργούν, και το μεγάλο ερώτημα που θα μπαίνει είναι αν θα λειτουργούν για να αυξάνουν μόνο την κερδοφορία τους ή αν η ανάπτυξη θα διαχυθεί και στα πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Αυτό προσπαθώ να σας εξηγήσω, ότι είναι και η βασική διαχωριστική γραμμή που χωρίζει την παρούσα κυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, δεν μου λέτε πρακτικά πώς θα γίνουν αυτά. Σας προλαβαίνω, θα μου πείτε ότι είναι ίσως νωρίς να τα απαντήσετε τώρα. Όχι, δεν είναι νωρίς. Σας λέω πρακτικά
ότι η αύξηση της ρευστότητας των τραπεζών, η εμπέδωση της εμπιστοσύνης και το γεγονός ότι υπάρχουν μια σειρά από μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες στη χώρα μας, οι οποίες δεν αξιοποιούνται ή δεν έχουν αξιοποιηθεί στο παρελθόν επαρκώς, καθώς δεν υπήρχε η απαραίτητη εμπιστοσύνη στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης θα επανέλθουν, αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξει αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης αλλά και των προμηθειών των επιχειρήσεων και θα υπάρξει ένας γενικός ενάρρητος οικονομικός κύκλος. Και σας ξαναλέω ότι το μεγάλο ερώτημα είναι πώς αυτός ο οικονομικός κύκλος θα παράξει αποτελέσματα για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους στην ελληνική κοινωνία. Για να κλείσω μετά τις διαπραγμάτευσεις, γιατί δεν θέλω να πριν σας αποχαιρετήσω να σας πάω σε κάτι άλλο με μια τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή και εδώ και 2 ώρες γίνεται ένας κακός χαμός για αυτή την τροπολογία και θέλω να συζητήσουμε για αυτό το θέμα. Άρα για να ανακλείσω μετά τις διαπραγμάτευσεις, εσείς λέτε πλέον ότι σε αντίθεση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο δεν ανησυχείτε πλέον, αυτό διακρίνουμε όλοι. Σε ό,τι αφορά το κλείσιμο της διαπραγμάτευσης, δεν υπάρχει ο απρόβλεπτος παράγοντας ο οποίος μπορεί να τεινάξει τον αέρα την τελευταία στιγμή, γιατί το έχουμε δει πολλάκι σε αυτό στο παρελθόν. Θεωρείτε ότι είμαστε πια σε τέτοιο επίπεδο δεν θα υπάρξει το απρόοπτο, ας πούμε? Δεν υπάρχει. Το λέω ποιος... προβληματισμός βεβαίως πάντοτε υπάρχει. Αυτό το οποίο δεν υφίσταται είναι ανησυχία. Σας λέω ότι συντριπτικά περισσότερες πιθανότητες είναι ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε καταλήξει στα κείμενα της τεχνικής συμφωνίας και από εκεί και πέρα τα πράγματα θα πάρουν το δρόμο τους μέχρι το Eurogroup της 22ης Μαΐου. Αυτό δεν είναι απλά θέση της ελληνικής κυβέρνησης, αυτό είναι το κλίμα το οποίο βγαίνει από το σύνολο των θεσμών. Επομένως, κανείς φυσικά δεν μπορεί να μιλά με βεβαιότητες, ωστόσο νομίζω ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια πορεία και πλέον οδεύουμε προς την ολοκλήρωση. Θέλω να σας πω τώρα σε αυτό που σας είπα πριν. Στη Βουλή κατατέθηκε σήμερα μια τροπολογία, κύριε Ζανακόπουλε, την ξέρετε καλύτερα από μένα, έτσι. Και έχει προκαλέσει το γενικό χαμό και πάρα πολλές συζητήσεις και αφορά υποθέσεις παραβιάσεων λαθρεμπορίας. Βλέπω τις αντιδράσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ο κύριος Δένδιας ο ίδιος εξεμάνει στη Βουλή και λέει αυτό είναι αθλειότητα και ποιους εξυπηρετεί μια τέτοια ρύθμιση και μια τέτοια τροπολογία και γιατί κατατέθηκε σήμερα κάτι τέτοιο. Ξαφνικά. Λοιπόν, θα σας πω καταρχήν ο κύριος Δένδιας, ο οποίος άλλοτε ως εισηγητής, άλλοτε ως υπουργός και άλλοτε ως απλός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει ψηφίσει τα έσχη από το 2011 που συμμετέχει στην κυβέρνηση. Μισό λεπτό. Θα σας απαντήσω και στο ερώτημα το οποίο μου θέλετε. Γιατί σήμερα αυτή την έχει λοιπόν ψηφίσει τα έσχη από το 2011 μέχρι το 2015, εξεμάνει σήμερα ξαφνικά για μια τροπολογία η οποία τι λέει. Λέει ότι αν ένας επενδυτής αγοράσει μια εταιρεία και κατά τη διάρκεια ή πριν την αγορά αυτής της εταιρείας ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν τον έχει ενημερώσει για συγκεκριμένα χρέη της εταιρείας, τότε δεν διαγράφονται τα χρέη. Εμείς δεν διαγράφουμε χρέη όπως διαγράφει η Νέα Δημοκρατία, εμείς δεν διαγράφουμε πρόστιμα όπως διαγράφει το ΠΑΣΟΚ, αλλά αντιθέτως ο νέος επενδυτής δεν ευθύνεται με την προσωπική του περιουσία για χρέη τα οποία δεν γνώριζε. Που προσέξτε, πώς μπορούν να γνωστοποιηθούν τα χρέη στον νέο επενδυτή και να πιστοποιηθεί ότι δεν τα γνώριζε κιόλας? Ακούστε, δεν είναι κομπίνα και γλιτώνουν όλοι. Όχι, μισό λεπτό. Δεν γλιτώνουν καθόλου όλοι, διότι το προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο, οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες της εταιρείας δεν απαλλάσσονται. Αντιθέτως, συνεχίζουν να ευθύνονται με την προσωπική τους περιουσία για τα χρέη τα οποία δημιούργησαν. Και ξέρετε ότι αυτές οι διαδικασίες, οι αγοραπολισίες εταιριών, οι αγοραπολισίες επιχειρήσεων διέπονται από πολύ αυστηρούς τύπους. Επομένως, δεν είναι πάρα πολύ εύκολο για κάποιον να μην γνωστοποιήσει χρέη σε κάποιον άλλον. Ωστόσο, αν
για κάποιο λόγο που έχει να κάνει με το γεγονός ότι θέλει να πουλήσει σε υψηλό, να πωλήσει σε υψηλότερη τιμή ή θέλει να, πώς να πω, να αυξήσει τεχνητά την αξία της εταιρείας του, αποκρύπτει συγκεκριμένα χρέη που μπορεί να έχει αυτή η εταιρεία, τότε δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν να δημιουργήσουμε αναπτυξιακό, φιλικό αναπτυξιακό και επενδυτικό κλίμα, εφόσον δεν δεχόμαστε ότι ο νέος επενδυτής δεν μπορεί να ευθύνεται, προσέξτε, με την προσωπική του περιουσία για τα χρέη αυτά. Η εταιρεία θα συνεχίσει να ευθύνεται, ο προηγούμενος ιδιοκτήτης θα συνεχίσει να ευθύνεται με τις προσωπικές τους, με την προσωπική του περιουσία, όπως και το διοικητικό συμβούλιο το προηγούμενο της εταιρείας. Επομένως, εδώ δεν υπάρχει διαγραφή χρέους. Το μόνο το οποίο υπάρχει είναι προστασία σε έναν καλόπιστο επενδυτή. Και ποια ανάγκη σας έκανε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Δημητριάδη, να καταθέσει εκπρόθεσμα, όπως κατηγορείται κιόλας σήμερα, ειδικά αυτή την τροπολογία? Είναι κάτι σε εξέλιξη που δεν το έχουμε πάρει είδηση? Περιμένετε απολύτως κάτι να υπάρξει? Γιατί έτσι ξαφνικά σήμερα αυτή η τροπολογία? Δεν έχουν να κάνουν με την, αυτά δεν έχουν να κάνουν με την παρούσα κυβέρνηση. Η τροπολογία αυτή κατατέθηκε διότι επισημάνθηκε το ζήτημα. Συζητήθηκε με την αρμόδια υπουργό κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Η αρμόδια υπουργός το θεώρησε εύλογο και έκανε αποδεκτή την τροπολογία. Δεν καταλαβαίνω, όλα αυτά γίνανε ούτε μεσάνυχτα, ούτε λίγο πριν κλείσει η Βουλή, έτσι όπως συνήθιζε η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ να ψηφίζουν τις τροπολογίες τους, ενώπιον όλων, με σαφή και συγκεκριμένη επιχειρηματολογία. Κοιτάξτε να δείτε, η προσπάθεια του να εμφανιστούμε όλοι οι ίδιοι δεν βοηθά τον πολιτικό διάλογο. Επομένως, έχω την εντύπωση ότι για άλλη μια φορά ΠΑΣΟ και Νέα Δημοκρατία κάνουν πολύ θόρυβο για το τίποτα. Δεν μου λέτε, έχει άδικο ο κύριος Μητσοτάκης όταν ο οποίος πήγε σήμερα στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Βούτσι, και του έθεσε ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του Κοινοβουλίου, όχι με τη γενική έννοια? Ναι, ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό το οποίο παρουσίασε, κυρία Ακριβοπούλου, ήταν ψευδή στοιχεία καταρχήν. Να πω στον κόσμο σε τι αναφέρομαι, γιατί δεν το ξέρει. Ναι, πήγε ο κύριος Μητσοτάκης και συνάντησε τον κύριο Βούτσι, λέγοντάς του ότι κατά την διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ υπάρχει υποτίμηση του Κοινοβουλίου, διότι δήθεν υπάρχουν πολλές τροπολογίες. Γιατί δήθεν, δεν είναι πάρα πολλές τροπολογίες? Ακούστε, δεν εμφανίζονται οι υπουργοί στον κοινοβουλευτικό έλεγχο. Ποιος? Ο υπουργός της κυβέρνησης, της οποίας ο πρωθυπουργός, ο κύριος Σαμαράς, δεν είχε εμφανιστεί ούτε μία φορά, μία φορά στην ώρα του πρωθυπουργού. Ποιος? Και κάνει κριτική σε ποιον? Στο σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος έχει κάνει περισσότερες εμφανίσεις στο ελληνικό κοινοβούλιο από οποιονδήποτε άλλο πρωθυπουργό έχει περάσει τα τελευταία 15 χρόνια. Μας μιλάει για τροπολογίες ο άνθρωπος εκείνος που συζητούσε, που συμμετείχε στην κυβέρνηση, που πέρασε 313 τροπολογίες μέσα σε ένα βράδυ. Λοιπόν, αυτά είναι πυροτεχνήματα τα οποία δεν τα πιστεύει πλέον κανείς. Τα πολιτικά εκείνα κόμματα που μετέτρεψαν το Σύνταγμα, τα οποία μετέτρεψαν το Σύνταγμα σε κουρελόχαρτο, έρχονται να κάνουν κριτική σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση ότι δεν σέβεται τις δημοκρατικές διαδικασίες. Σε αυτό το επικοινωνιακό παιχνίδι εμείς δεν θα παίξουμε, κυρία Ακριβοπούλη. Κύριε Τζανακόπουλε, αυτή είναι μια αφήγηση ή μια απάντηση που συχνά κάνετε? Δηλαδή, οποτεδήποτε προκύπτει κάτι, λέτε, και δικαίως. Την ίδια στιγμή σας απαντώ με επιχειρήματα όμως. Σας λέω ότι ο μέσος όρος των τροπολογιών που έχουν κατατεθεί στα νομοσχέδια της παρούσας κυβέρνησης είναι 3,3. Μισό λεπτό, κύριε Τζανακόπουλε. Προσέξτε, γιατί είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει σημασία να ακουστεί. Σας θα ακουστεί. Ο μέσος όρος των τροπολογιών που έχει κατατεθεί στα νομοσχέδια αυτής της κυβέρνησης είναι 3,3. Ναι. Ξέρετε πόσες τροπολογίες επιτρέπεται να κατατίθενται σε κάθε νομοσχέδιο με βάση τον κανονισμό της Βουλής? Τρεις. Ναι. Έχουμε λοιπόν παραβιάσει τον κανονισμό της Βουλής κατά 0,3 τροπολογίες. Λοιπόν, αν αυτό ο κύριος Μητσοτάκης το θεωρεί υποτίμηση του Κοινοβουλίου ή απαξίωση της δημοκρατικής διαδικασίας, νομίζω ότι καλό θα είναι να παρακολουθήσει τις συνεδριάσεις του Ελληνικού Κοινοβουλίου κατά την περίοδο 2012-2014. Ποια είναι, άρα, το ψεύδος? Το είπατε ότι κατέθεσε ψευδή στοιχεία. Σε τι συνίσταται το ψεύδος, συνεπώς, και εν κατακλείδη σε αυτό που λέτε? Το ψεύδος συνίσταται.
Είναι μεγαλύτερος, κύριε Γιαννακόπουλο, ο αριθμός των τροπολογιών σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο που κατατίθενται. Όχι, δεν είναι. Αυτό, ας πούμε, είναι ένα ψευδές στοιχείο. Γιατί? Κατά την περίοδο της, αν με ρωτάτε σε απόλυτο αριθμό. Ναι, φυσικά σε απόλυτο αριθμό. Όταν την περίοδο 2012-2014 είχαμε 60 νομοσχέδια και την περίοδο 2015-2016 έχουμε 90 νομοσχέδια. Α, λέτε ότι είναι συνάρτηση των. Μάλιστα. Προφανώς. Αυτό είναι μια απάντηση. Μάλιστα. Λέτε ότι είναι συνάρτηση. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο σας λέω ότι ο κύριος Μητσοτάκης παρουσίασε σήμερα μια ψευδή ή, αν θέλετε, διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας. Έτσι θα πάει η αντιπαράθεση, κύριε Γιαννακόπουλε. Βλέπουμε από προχθές, οπότε, και εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας. Μας χωρίζει άβυσος με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Ακριβοπούλου. Μας χωρίζει άβυσος με τη Νέα Δημοκρατία, κυρία Ακριβοπούλου. Μόνο με τη Νέα Δημοκρατία. Τι εννοείται, η Νέα Δημοκρατία είναι. Όχι, το λέω γιατί έχει αναπτυχθεί τελευταία μια εντονότατη συζήτηση, και να κλείσουμε με αυτό για το θέμα των συμμαχιών. Μια και το θίξατε εσείς κιόλας, έχει αναπτυχθεί μια ιδιαίτερη συζήτηση επίσης, αρκετά έντονη, στο παρασκήνιο θα την πω, στο καφενείο αν θέλετε να την πω, για τη σκοπιμότητα και τη χρησιμότητα των συμμαχιών του ΣΥΡΙΖΑ και με άλλες δυνάμεις. Υπάρχει ένα κομμάτι που λέει να τα βρείτε με τη Φόφη Γεννηματά, υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που δεν λέει. Δεν υπάρχει κανένα κομμάτι που λέει να βρούμε με την. Δεν υπάρχει αυτό στο εσωτερικό του κόμματος, αυτή τη συζήτηση, κύριε Γιαννακόπουλε. Δεν υπάρχει. Υπάρχει ένας προβληματισμός σε ό,τι αφορά τις πολιτικές μας την πολιτική μας στρατηγική και ποια θα είναι η σχέση μας, ποια θα είναι η σχέση της αριστεράς με την κεντροαριστερά. Από εκεί και πέρα όμως κανείς αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ δεν λέει ότι υπάρχουν πολιτικές προϋποθέσεις σύγκλησης με το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποφασίσει ποια θα είναι η δική του στρατηγική πορεία, ποια θα είναι η δική του κατεύθυνση. Θα πρέπει να αποφασίσει αν το ενδιαφέρει ο προβληματισμός ο οποίος υπάρχει και έχει αρχίσει να αναπτύσσεται σε ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με την πορεία της σοσιαλδημοκρατίας, ή αν θα συνεχίσει το πολιτικό φλερτ ή την πολιτική συμπαράταξη με τις δυνάμεις που συγκυβέρνησε τη χώρα από το 2011 μέχρι το 2015, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Γεωργιάδη, του κυρίου Βορύδη, του κυρίου Σαμαρά, του κυρίου Μπαλτάκου και των διαφόρων άλλων πολιτικών στελεχών που ελάχιστη σχέση έχουν με τον κοινωνικό φιλελευθερισμό. Αλλά την ίδια ώρα στην Κεντρική Επιτροπή είναι η πολιτική σφραγίδα τουλάχιστον της Νέας Δημοκρατίας παλαιότερης περίοδου. Βέβαια, την ίδια ώρα στα δικά σας όργανα, στη Κεντρική Επιτροπή του δικού σας κόμματος και σε άλλες συνεδριάσεις οργάνων, αυτή η συζήτηση ανοίγει και ξανανοίγει. Ο κύριος Φίλης την είχε θέσει πριν από κάποιες εβδομάδες. Δεν θυμάμαι να μετρήσω ακριβώς. Κάθε τόσο επανέρχεται αυτή η συζήτηση. Δεν έχουμε το χρόνο βεβαίως να επεκταθούμε περισσότερο. Εγώ κρατώ αυτό που λέτε πάντως. Να σας πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να συμμετέχει στους προβληματισμούς της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας. Δεν φαίνεται να συμμετέχει σε μια μεγάλη συζήτηση η οποία έχει ανοίξει για την κατεύθυνση της Ευρώπης. Συνεχίζει να υπερασπίζεται τη διετία 2012-2014. Ο κύριος Βενιζέλος μέχρι πριν από μία ή δύο μέρες, αν θυμάμαι καλά, ξαναέγραψε ένα άρθρο με το οποίο υπερασπίστηκε το PSI και την συμφωνία του 2012 που προέβλεπε πρωτογενή πλεονάσματα 4,5% μέχρι το 2030. Επομένως, αυτό το οποίο προσπαθώ να σας πω είναι ότι το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποια είναι η στρατηγική του κατεύθυνση και από εκεί και πέρα μόνο τότε θα μπορέσουν να υπάρξουν προϋποθέσεις για να συζητήσουμε πιθανές πολιτικές συγκλήσεις. Πράγμα το οποίο σήμερα δεν φαίνεται να είναι πιθανό. Σε προεκλογικό ή σε μετεκλογικό χρόνο αυτές τις συγκλήσεις και να κλείσουμε. Εδώ σας λέω αυτό. Ότι δεν είναι πιθανό. Δηλαδή αν δεν βλέπω το ΠΑΣΟΚ. Αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, ας υποθέσουμε. Αν υπάρξουν οι προϋποθέσεις, κυρία Ακριβοπούλου, θα το δούμε. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται κάτι τέτοιο στον ορίζοντα, με δεδομένο μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ έχει σε λίγο καιρό και το συνέδριό του και δεν φαίνεται να αναπτύσσεται ένας τέτοιος προβληματισμός. Ο μόνος προβληματισμός που αναπτύσσεται στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ έχει να κάνει με την ομίτηση της κομματικής εξουσίας. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση απόψε, κ. Ζανακόπουλε. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Αυτή ήταν η συζήτηση.